Το σύνθημα που έλεγαν και λένε ακόμα οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες, εργατιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά, επιβεβαιώνεται με δραματικό τρόπο κυριολεκτικά. Και οι καταστηματάρχες όλοι εκφράζουν μια μεγάλη δυσαρέσκεια με την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και οι εργαζόμενοι που συναντάμε παντού λένε ακριβώς ότι η ακρίβεια είναι τέτοια που έχει περικόψει και βασικές ανάγκες. Και μάλιστα μπροστά στο Πάσχα. Το κόμμα μας έχει προβάλει την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος με μεγάλες αυξήσεις, με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με μείωση ΦΠΑ κλπ. Κλπ. Που είναι, θα μπορούσε να δώσει μία ανάσα. Βέβαια, για αυτά, σε αυτά δεν συμφωνεί κανένας από τους άλλους. Και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που έχουν ανέβει τα πάντα, ζωοτροφές και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, και έτσι αναγκάζονται να πουλάνε και κάτω από το κόστος. Και βέβαια η κυβέρνηση με το ονομαζόμενο καλάθι, της κοροϊδίας καλάθι, ουσιαστικά χρηματοδοτεί έμεσα τους μεγάλους ομίλους και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με αυτή την πολιτική. Γι' αυτό λέμε ότι ο λαός που είναι αγανακτισμένος και που εισπράττουμε την αγανάκτηση αυτή πρέπει να στηρίξει το ΚΚΕ στις εκλογές, γιατί όσο πιο δυνατοί είμαστε εμείς, τόσο πιο δυνατός θα είναι και ο λαός.